Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Στο βίντεο αυτό θα μάθουμε να φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικες μπαλίτσες από βαμβακερό νήμα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα φουσκωμένο μπαλόνι, θα χρειαστούμε βαμβακερό νήμα ή και σπάγκο και θα χρησιμοποιήσουμε και αερωμένη αδλακόλ. Τώρα, αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο νήμα για να κάνετε χριστουγεννιάτικες μπαλίτσες, θα χαρούμε πολύ να το διαβάσουμε κάτω από το βίντεο για να το προσθέσουμε στις πληροφορίες. Τώρα, η κόλλα μου είναι λίγο αραιή και για να δουλέψει καλά, για να στεγνώσει σωστά το νήμα επάνω στο μπαλόνι μας, θέλουμε να βάλουμε μία κουταλιά της σούπας κόλλα, ατλακόλ, και θέλουμε και λίγο να προσθέτουμε νερό, θέλει περίπου μισό κρασοπότηρο νεράκι, αλλά το προσθέτουμε λίγο και κάθε λίγο που προσθέτω ανακατεύω με το πινέλο μου για να ανακατευθεί σωστά. Και γενικά όταν κολλάρουμε κάτι είναι σωστό να το κάνουμε αυτό, γιατί μόλις αν προσθέτουμε το νερό όλο με τη μία θα δημιουργεί μέσα κομματάκια και δεν είναι ωραίο αυτό. Οπότε προσθέτουμε λίγο το νερό μέσα και καθώς προσθέτουμε νερό ανακατεύουμε σιγά σιγά να αραιώνεται η κόλλα και θέλουμε να είναι αρκετά αραιή, έτσι ώστε όταν βουτήξουμε μέσα την κλωστή θέλουμε να αφήσουμε την κλωστή μέσα περίπου για 5 λεπτά, έτσι ώστε η κλωστή να απορροφήσει όση κόλλα γίνεται και έτσι όταν στεγνώσει ή δυνατόν από την πρώτη φορά που θα στεγνώσει να έχει κοκαλώσει αρκετά ώστε να αφαιρέσουμε τον μπαλόνι. Τώρα, αν δεν έχει στεγνώσει αρκετά, θα περάσουμε και μία δεύτερη στρώση επάνω στο μπαλόνι, μετά από 24 ώρες, δηλαδή όταν στεγνώσει άλλη μία φορά και θα το ξαναφήσουμε για άλλες 24 ώρες. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε σε λίγο είναι θα βουτήξουμε την κλωστή μέσα στην κόλλα και όπως είπα θα το αφήσουμε για 5 λεπτάκια για να απορροφήσει όσο περισσότερη κόλλα γίνεται η κλωστή και μόλις γίνει αυτό θα τυλίξουμε την κλωστή σε όποιες κατευθύνσεις θέλουμε γύρω από το μπαλόνι μας για να δημιουργήσουμε την μπαλίτσα μας. Επίσης, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι όταν έχει ολοκληρωθεί όταν έχει στεγνώσει σωστά η μπαλίτσα, θα πάρουμε ένα αντικείμενο και θα σπρώχνουμε μέσα στο μπαλόνι και θα ξεκολλάει η κλωστή πάνω από το μπαλόνι. Βλέπουμε εδώ πώς είναι. Θέλουμε λοιπόν, όταν το πιέζουμε μέσα, βλέπουμε πως πάει μέσα το μπαλόνι, ξεκολλάει κανονικά από την κλωστή επάνω. Η κλωστή δεν λυγίζει μέσα μαζί με το μπαλόνι. Αν λυγίζει η κλωστή μέσα μαζί με το μπαλόνι καθώς το πιέζουμε, σημαίνει ότι θέλει και άλλη κόλλα, δεν είναι έτοιμο ακόμα να σπάσουμε το μπαλόνι μας μέσα. Θέλουμε όσο πιέζουμε μέσα λίγο το μπαλόνι να ξεκολλάει απευθείας από την κλωστή. Θα πάρω λοιπόν κόκκινη βαμβακερή κλωστή και θα την βουτήξω μέσα στην κόλλα. Λίγο προσθέτω και το πιέζω μέσα με το πινέλο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάτι πιο μεγάλο για να το κάνετε. Κάποιο ταψάκι από τα γαλακτομπούρεκα για παράδειγμα που αγοράζουμε, κάποιο πλαστικό από τα μανιτάρια για παράδειγμα αυτά. Τα κρατάτε για τις χειροτεχνίες αυτές, για να μπορείτε να προσθέσετε την κόλλα σας μέσα και να αραιώνετε. Τώρα, για να γίνει πιο φανταχτερή μπαλίτσα σας, μπορείτε μόλις βάλετε εδώ την κόλλα και αφήσετε να μουλιάσει, μόλις τυλίξετε την κλωστή γύρω από το μπαλόνι σας, μπορείτε να προσθέσετε γκλίτερ, εκείνη τη στιγμή όμως που θα είναι βρεγμένη η κλωστή, μπορείτε να προσθέσετε glitter έτσι ώστε να γίνει πιο φανταχτερή η μπαλίτσα σας. Επίσης, όπως βλέπετε και εγώ από κάτω, έχω βάλει σακούλα, διότι ειδικά όταν τυλίγουμε την κλωστή γύρω από το μπαλόνι, θα ταλαιρώσει πολλά γύρω πάρα πολύ, οπότε θέλει προσοχή.
και στο τέλος αφήνουμε λίγη κλωστή για να μπορέσουμε να το ξεχωρίσουμε, γιατί αν το βουτήξουμε όλο μέσα δεν θα μπορέσουμε να βρούμε την άκρη. Οπότε αφήνουμε λίγη κλωστή έξω, το αφήνουμε για 5 λεπτάκια να μουλιάσει καλά η κλωστή μέσα στην κόλλα και μόλις περάσουν τα 5 λεπτάκια θα ξανανοίξω και εγώ το βίντεό μου. Έχουν περάσει λοιπόν τα 5 λεπτάκια. Η κλωστή εδώ πέρα έξω-έξω που έχει μείνει, απλά θα την κόψω, η κλωστή που δεν έχει την κόλλα να την κόψουμε και θα πάμε να τη λήξουμε την υπόλοιπη κλωστή γύρω από το μπαλόνι μας. Παίρνουμε λοιπόν την κλωστή και ξεκινάμε σιγά-σιγά και τη λήγουμε γύρω από το μπαλόνι μας. Από όποια κατεύθυνση μας αρέσει, μπορούμε να δημιουργήσουμε όποιο σχήμα μας αρέσει. Απλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να το αφήσετε να στεγνώσει αρκετές ώρες και να σιγουρευτείτε ότι έχει στεγνώσει σωστά η κλωστή επάνω στο μπαλόνι, δηλαδή να το κάνετε με το πίσω μέρος, με το βελονάκι σας, για να το ξεκολλήσετε, διότι εγώ έχω χαλέσει αρκετά μπαλόνια και κλωστή μέχρι να το καταφέρω, γιατί όταν πίεζα το μπαλόνι δεν ήξερα ότι έπρεπε να το ξεχωρίσω. Όταν πίεζα λοιπόν το μπαλόνι, απλά έσκαγα το μπαλόνι χωρίς να το έχω ξεκολλήσει από την κλωστή και απλά έκλεινε όλο μαζί και γινόταν σαν τουλούμπα η μπαλίτσα μου. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το τυλίγουμε γύρω από το... Λοιπόν, σε όποια κατεύθυνση θέλουμε την κλωστή μας γύρω από το μπαλόνι μας, σιγά σιγά. Και βλέπουμε εδώ πώς στάζει όλη η κόλλα από κάτω, γι' αυτό θέλουμε σακουλίτσα κάτω όταν κάνουμε αυτό το project. Να αυτές τις μπαλίτσες. Και γενικά νομίζω ότι αν έχουμε παιδιά του δημοτικού, είναι ένα πολύ ωραίο έτσι, ένα σχόλιο να την κάνουμε, να τη φτιάξουμε μαζί αυτή την μπαλίτσα με τα παιδιά μας. Θα γίνουμε χάλια βέβαια. Αλλά νομίζω ότι άμα προσθέσουμε και γκλίτερ και έτσι να χρυσόσκονη και τα λοιπά, νομίζω θα αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ μου έχει μπλεχτεί. Γύρω-γύρω λοιπόν, όση κλωστή θέλετε μπορείτε να βάλετε, ακόμα και σπάγκο όπως είπα και νωρίτερα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και εδώ τώρα τελείωσα. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα βάλω το μπαλόνι μου να στεγνώσει επάνω σε αυτό το αλουμινένιο το κυπελάκι, το οποίο το χρησιμοποιώ για αυτή τη δουλειά, γι' αυτό είναι και λίγο βρώμικο. Τώρα εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κυπελάκι από γιαούρτι για να το βάλετε πάνω, για να στεγνώσει. Και το αφήνουμε να στεγνώσει 24 ώρες. Και πάμε να δούμε αυτό εδώ το μπαλόνι που ήδη στεγνώνει 24 ώρες, αλλά ενώ σε μερικά σημεία ξεκολλάει, σε άλλα σημεία πάει η κλωστή μέσα μαζί με την κόλλα. Βλέπουμε εδώ ότι η κλωστή πάει μέσα με την κόλλα, δεν έχει κοκαλώσει αρκετά, πρέπει να είναι τελείως κοκαλωμένη η κλωστή επάνω στο μπαλόνι, γιατί μόλις σπάσουμε το μπαλόνι θα κλείσει ο κλωστή μαζί με το μπαλόνι, όσο σκληρή κι αν είναι. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι, θα πάμε από την ίδια κόλλα, θα πάμε να βάλουμε μία ακόμα στρώση γύρω-γύρω με ατλακόλ, από το ίδιο αραιωμένο μείγμα. Μη φοβηθείτε να το λερώσετε πάρα πολύ. Και εδώ λοιπόν έχουμε σχεδόν τελειώσει να βάζουμε κόλλα σε όλο το μπαλόνι. Θέλει πάρα πολύ κόλλα, έτσι ώστε όταν ξεραθεί,
όταν στεγνώσει, να μπορέσουμε να τη χωρίσουμε από το μπαλόνι. Είναι λίγες φορές που θα χρειαστεί και δεύτερη στρώση. Πάντως, θα το τσεκάρετε με το βελονάκι σαν να δείτε αν ξεκολλάει η κλωστή. Τώρα, το μπαλόνι αυτό εδώ είναι έτοιμο. Αυτό εδώ το έχω περάσει μόνο μία φορά με κόλλα, αλλά ήταν αρκετή ώστε να ξεκολλάει το μπαλόνι με την πρώτη φορά. Βλέπουμε πώς ξεκολλάει το μπαλόνι γύρω-γύρω, ακόμα και στη γωνία ξεκολλάει. Και είναι αρκετά σκληρό που το πιέζουμε, οπότε με το πίσω μέρος με ένα βελονάκι το πιέζουμε μέσα να ξεκολλήσει από όλα τα σημεία το μπαλόνι μας. Γύρω-γύρω το πιέζουμε. Και μόλις έχουμε σιγουρευτεί ότι έχει ξεκολλήσει όλο το μπαλόνι από γύρω-γύρω, θα πάμε να το τρυπήσουμε με μια καρφίτσα. Με αυτές εδώ τις μπάλες είναι πολύ ωραίο. Αν κάνουμε και με άσπρη κλωστή, μία πιο μεγάλη από κάτω και μία πιο μικρή από πάνω, μπορούμε να φτιάξουμε ακόμα και χιονάνθρωπο. Μία πολύ ωραία ιδέα με τις μπαλίτσες αυτές. Πάμε λοιπόν τώρα να το τρυπήσουμε το μπαλόνι μας. Και τώρα, εφόσον έχει γίνει σωστά και έχει ξεκολλήσει όλο το μπαλόνι θα κλείσει χωρίς να κλείσει και η κλωστή μαζί. Γιατί εγώ σας είπα, όπως είπα και πριν στην αρχή, το προσπάθησα αρκετές φορές και μου έκλεινε το μπαλόνι μαζί με την κλωστή. Επίσης, αυτός εδώ είναι ένας ωραίος τρόπος, χρησιμοποιώντας πολύ περισσότερο νήμα, για να φτιάξουμε και φωτιστικά. Έχουμε δει και σε φωτογραφίες πολλές υπάρχουν στο ίντερνετ, φωτιστικά από νήματα. Ο τρόπος που φτιάχνεται είναι αυτός εδώ. Απλά πρέπει να φουσκώσουμε πολύ μεγαλύτερο το μπαλόνι μας, αν θέλουμε για μεγαλύτερο φωτιστικό για δωμάτιο μέσα. Μόλις έχει ξεφουσκώσει αρκετά λοιπόν το μπαλόνι μας, ή θα πάρουμε ένα τσιμπιδάκι να το τραβήξουμε έξω για να χωράει το χέρι μας, θα βάλουμε μέσα τα δάχτυλά μας να τραβήξουμε έξω το μπαλόνι. Λίγο ακόμα ξεφούσκωμα θέλει. Και τραβάμε προσεκτικά το μπαλόνι έξω. Και τώρα γύρω-γύρω που έχουν μείνει τα πλαστικά από τις κόλλες, μπορούμε να τα τραβήξουμε με ένα τσιμπιδάκι προσεκτικά για να τα αφαιρέσουμε, ή μπορούμε λίγο-λίγο με ένα μικρό ψαλιδάκι να τα κόψουμε και να τα βγάλουμε. Τα ξερά από τις κόλλες που έχουν μείνει εδώ πέρα. Λίγο με ένα ψαλιδάκι, λίγο να τα κόψουμε και να τραβήξουμε με ένα τσιμπιδάκι, θα είναι μια χαρά. Τώρα, αν δεν έχουμε σιδεράκι να κρεμάσουμε τις μπαλίτσες, παίρνοντας ένα συνδετήρα και ανοίγοντας τον στη μέση, βέβαια αυτός εδώ είναι λίγο τεράστιος ο συνδετήρας, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μικρότερο. Παίρνοντας λοιπόν το συνδετήρα και κλείνοντας τον έτσι, έχουμε έτοιμο το στολίδι μας και μπορούμε να το κρεμάσουμε και στο δεντράκι μας με το συνδετήρα. Και η μπαλίτσα μας είναι έτοιμη. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή και αν σας αρέσει το βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να μας κάνετε like και να αφήνετε και ένα σχόλιο. Γεια σας!